Στην αντίδραση του Νίκου Μάνεση στη φάρσα της εκπομπής «Πάμε Δανάη» μίλησε μέσα από την εκπομπή της η Ελεονόρα Μελέτη. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Χθες πρωί είχε ξυπνήσει στραβά ο άνθρωπος. Έπρεπε και ο Άρης εκείνη την ώρα για να τα λέμε και όλα. Έπρεπε να του πει μισό λεπτό, κύριε Μάνεση, κάνουμε μια φάρσα. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Έπρεπε να το πει. Θα περίμενα από έναν άνθρωπο που έχει την επαφή με τον κόσμο, την αυθόρμητη, την ξαφνική, την μισθημένη, ότι δεν θα έλεγε σε έναν δημοσιογράφο. Ρε παιδιά, έλα τώρα κάνε την ποινικό αδίκημα. Νιώθω ότι η Ελεονόρα Μελέτη είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Τότε με τον Νίκο Μάνεση. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε καταλάβει. Σεβαστό και πολύ σωστό εκ μέρους σου, δεν είχε βγει να πει τώρα τίποτα. Αλλά τώρα παίρνει το αίμα της μίσης. Πάβωσε πολύ το πιάτο, αλλά εκδίκηση τρώγεται κρύα. Είναι αλήθεια, τώρα βγάζει ό,τι έχει μέσα της. Μια χαρά και καλά κάνει, ας πω κάτι. Καλά κάνει, γιατί να μην το πει, την άποψή της λέει. Τώρα το βγάλουμε και εμείς απέναντι στον Μάνεση, είναι αλήθεια. Ήταν σωστό αυτό που έκανε. Διότι έδειξε επαγγελματισμό τότε, επειδή ήταν και συνεργάτης, ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο να πεις ότι δεν πήγε καλά αυτό το πράγμα και τσακωθήκαμε και δεν ταιριάζαμε και είναι έτσι και είναι γιουβέτσι και είναι αυτό. Δεν μίλησε τότε, είπε, okay, δεν θυμάμαι τι είπε, αλλά δεν είπε, δεν κατηγόρησε νομίζω δεν κάποιον. Όχι, απλά τώρα δίνει ο ίδιος ο Νίκος Μάνεσης την αφορμή για να πει. Θέλω να πω, ο ίδιος κάνει τα λάθη. Μα γι' αυτό δεν είναι να το ευχαριστιέτε τώρα, γιατί τώρα μπορεί να μιλήσει. Έχει περάσει και πόσα ένα δύο χρόνια. Δεν ξέρουμε αν μπορεί ακόμα. Τώρα ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, πατάει εκεί που μπορεί. Σου λέει, δεν μπορώ ακόμα να πω αυτά τα οποία μπορεί να είχαν γίνει. Καλά, μια χαρά τα λέει. Πώς δεν τα λέει. Εντάξει, δεν το λέει. Δεν ξέρω αν μπορεί ακόμα. Δεν χρειάζεται να τα λέει. Μπορεί να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να μην μπορεί. Ελεονόρα, αν δεν τα λέει. Καλά, λέει, έχεις μιλήσει ποτέ με τον Νίκο Μάνεση, αυτό σου λέει, έχεις συζητήσει μαζί του. Δεν μπορείς, εννοεί. Θεωρεί, λέει, ποινικό αδίκημα όταν ο ίδιος σταματάει κόσμο στον δρόμο και τους ρωτάει, αυτοί παίρνουν έγκριση για να βγουν, ας πούμε. Μπορεί να πάρει, αλλά δεν παίρνει. Ναι, αυτό που εννοούσα εγώ μπορεί να μην το είπα σωστά. Τα της εκπομπής δεν μπορεί να πει ακόμα. Αυτό εννοώ. Δεν χρειάζεται να τα πει. Καταλάβαμε ήδη τι έχει γίνει. Εντάξει. Οπότε τώρα πατάει εκεί που μπορεί. Οι λεπτομέρειες δεν κάνουν πάντα τη διαφορά. Καταλαβαίνεις ότι υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν πήγε καλά αυτό που λένε, δεν πήγε καλά. Αυτό. Να πω όμως, γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο δίκαιοι. Κάνεις αγωγή τώρα, περίμενε. Κάτσε να το χρονομετρήσω, μισό λεπτό. Όχι, να πω ότι μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Ναι. Εννοώ το να κάνει τη φάρσα σε αυτή τη φάση. Επειδή είναι λίγο το θερμόμετρο ψηλά. Τελείωσε. Και τι τόσο γρήγορα! Έλα, και να μετρήσω. Θα σας πω. Καλησπέρα. Είναι να σας πω, δηλαδή, ποια είναι η άποψή μου τώρα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι και εσείς λίγο θα σκεφτείτε ότι εγώ τώρα γιατί το λέω αυτό. Αλλά. Ήθελα να πω. Το ξέχασα. Πάντω και εμένα μου κακοφάνηκε, ρε παιδί μου, που δεν το πήρε λίγο πιο χαλαρά όλο αυτό. Θα πάω ότι είναι ποινικό αδίκημα που τον πήρανε τηλέφωνο. Δεν θέλει, σου λέει σε live, κλείσει το τηλέφωνο. Ευχαριστώ, ρε παιδιά, δεν πειράζει από άλλη στιγμή. Γιατί το σηκώνει άμα βλέπει άγνωστο αριθμό. Σωστό. Καλά, είναι και ευγενικό. Τώρα μην το ημπούμε και γι' αυτό είναι ευγενικό. Σήκω στο τηλέφωνο. Όχι, ο Καφατζίκης τον πήρε, δεν τον πήρε κάποιο. Μπορεί να το έχει το τηλέφωνο του. Ναι, σου λέει, Λάρη μου, τι γίνεται, τι θέλει να μου πει γι' αυτό, ναι. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι είναι στον αέρα. Αλλά όταν έχει συμβεί αυτό το τηλεοπτικό. Το περιμένει το τηλεφώνημα. Και την άλλη μέρα έχουν βγει όλε οι εκπομπέ και το σχολιάζουν. Ξέρει ότι θα σε πάρουν από όλα τα site, από όλα τα κανάλια, από όλε τι εκπομπέ. Το ξέρει. Λοιπόν, τέλο πάντων.